Θα πάμε σε ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα στην Κρήτη και αναφέρομαι στην Παναγιά την Αλμυρία, εκεί στο Δήμο Γόρτινας, όπου πλημμύρισε και φέτος από κόσμο. Πιστοί από κάθε γωνιά της Κρήτης, κάθε ηλικίας βρέθηκαν. Βλέπουμε και χαρακτηριστικές φωτογραφίες, πηγή Μετεοκρήτες βέβαια, για να μπούμε και στο κλίμα. Και να πάμε να βάλουμε στη συζήτηση τον κύριο Γιώργο Φωτάκη, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος τεχνικών έργων και πολεοδομικού σχεδιασμού στο Δήμο Γόρτινας, για να μας πει περισσότερα, να μας μεταφέρει το κλίμα, τι επικράτησε. Αντιδήμαρχε, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σε εσάς εκεί στο πάνελ και στους τηλεθεατές σας. Είναι από τα σημαντικότερα προσκυνήματα εκεί στην ευρύτερη περιοχή, σωστά. Έχουμε και τη θαυματουργή Παναγία της Μεσαράς και της Κρήτης για τις άτεκνες γυναίκες. Σίγουρα είναι η Παναγία η θαυματουργή, την οποία επικαλείται όλος ο κόσμος. Εδώ ο Ιτσίσκος αυτός, όπως αναφέρεται στην ιστορία, έχει χτιστεί μεταξύ πρώτου και δευτέρου αιώνα. Μεταξύ πρώτου και δευτέρου αιώνα είναι από την εποχή την οποία ασκήτευσε ο Άγιος Παύλος στους Καλουλιμένες. Από εκεί ο Άγιος Παύλος έβγαινε προς τη Γόρτινα και στο σημείο που είναι τώρα η Εκκλησία, η Αλμυρή, η οποία λέγεται Αλμυρή διότι είχε χτιστεί με αλμυρό νερό, υπήρχε λέει ένα δάσος. Σε αυτό το δάσος μέσα κρυβόταν οι χριστιανοί, οι οποίοι ήταν διωκόμενοι από τους γενίτσαρους. Μέσα σε αυτό το δάσος πήγαινε και ο Άγιος Παύλος, ο οποίος έκανε στους χριστιανούς το θρήσκευμα και τους έκανε κουράγιο για να μην πέσουν στα χέρια του γενίτσαρου και για να μην αλλαξοπιστήσουν. Η εκκλησία είναι δίκλητη. Το πρώτο κλήτος εορτάζεται τη μέρα της Αναλήψεως, όπως είναι σήμερα η εορτή της, και το δεύτερο κλήτος είναι αφιερωμένο στο γενέτειρο της Παναγίας, το οποίο εορτάζεται 8 του Σεπτεμβρίου. Αναφορικά τώρα με τη συμμετοχή και την προσέλευση του κόσμου, βλέπουμε και χαρακτηριστικές φωτογραφίες πιστών, οι οποίοι βέβαια περπατώντας έφτασαν στο σημείο για να εκπληρώσουν πιθανότατα το τάμα τους. Έχουμε επιστρέψει και σε μια κανονικότητα. Φαντάζομαι τα προηγούμενα χρόνια ήταν λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Σίγουρα. Σωστά. Σίγουρα έχουμε επιστρέψει κάπως στην κανονικότητα, όχι εντελώς, αλλά κάπως έχουμε επιστρέψει στην κανονικότητα. Είναι ένα πολύ θαυματουργό προσκύνημα, το οποίο έχει καθημερινώς ανθρώπους οι οποίοι επισκέπτονται για να προσκυνήσουν τις χάρες της Παναγίας, διότι είναι θαυματουργή, βοηθάει γυναίκες νέες προπάντως, οι οποίες δυσκολεύονται να τεκνοποιήσουν. Έρχονται από κάθε γωνιά της Κρήτης, αλλά και πέρα από την Κρήτη ακόμα, προσκυνητές για να προσκυνήσουν το μοναστήρι και την εικόνα της Παναγίας. Είναι όντως ένα θαυματουργό μοναστήρι. Μάλιστα. Η κοσμοσυρωή, ειδικά στον Εσπερινό της Αναλήψεως, είναι τέτοια μεγάλη, όπως π.χ. είναι και της Αγίας Μαρίνας στη Βόνη. Και είναι χαρακτηριστικές και εικόνες. Βλέπουμε γυναίκες, βλέπουμε οικογένειες να κρατούν μεγάλα κεριά προκειμένου να πάνε στην Παναγία, να ζητήσουν τη βοήθεια, να κάνουν το δικό τους στάμα. Και δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι το συγκεκριμένο προσκύνημα είναι από τα μεγαλύτερα, όχι μόνο της Μεσαράς, αλλά και της Κρήτης και της Ελλάδος φυσικά. Άνθρωποι διασχίζουν πολλά χιλιόμετρα, ξεκινούν από πολύ νωρίς, τα δύο τελευταία 24 ώρα κυρίως γίνεται αυτό, προκειμένου να φτάσουν στη συγκεκριμένη εκκλησία και να εκπληρώσουν βεβαίως το τάμα τους. Λένε πως εάν επισκεφτείς 2-3 φορές το μοναστήρι της Αλμυρίας, το οποίο θα προσκυνήσει τη χάρη της Παναγίας, είναι μετά το προσκύνημα των Ιεροσολύμων. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, αντιδήμαρχε, για να καταλάβουμε τι ακριβώς, τη σπουδαιότητα, τι θαυματουργή εικόνα είναι. Ναι. Να ευχηθούμε και του χρόνου. Ναι, μ' ακούτε? Ναι, βέβαια, να ευχηθούμε και του χρόνου. Ναι, να σας πω ακόμα και κάτι, το οποίο πρέπει να το μαθαίνει ο κόσμος και να το πάμε, δει. Πάμε. Η εκκλησία αυτή είναι Αγία Μεγάλης Λύσης. Είναι κάπως παράδοξο το να μην υπάρχει μέσα στα διοικητικά όρια της πρώην κοινότητας Μεγάλης Βρύσης, αλλά να είναι στα όρια της κοινότητας Αγίας Βαρβάρας, της πρώην κοινότητας Αγίας Βαρβάρας και στα όρια της κοινότητας Ανομουλίων. Μάλιστα. Για ποιο λόγο έχει περιέλθει στην ενορία της Μεγάλης Βρύσης? Εκεί δεν σκοτώσαν ένα Τούρκο.
Ο Τούρκος αυτός ήταν κάποιος σημαντικός για τους υπόλοιπους Τούρκους. Δηλαδή μπορεί να ήταν ο πρόεδρος, ο γραμματέας, δεν ξέρω ποιος μπορεί να ήταν, τον οποίο εχρεώσανε ότι τον σκοτώσαν οι Μεγαλοβρυσανοί. Στους Μεγαλοβρυσανούς επιβάλλανε χαράτσι. Μετά όμως από παρέλευση πολλού καιρού εξακριβώσανε ότι όντως οι Μεγαλοβρυσανοί δεν φταίγανε για το φωνικό που είχε γίνει. Και τότε οι Τούρκοι ψήφισαν, πώς το λένε τώρα, αυτό το φυρμάνι, το οποίο απέδωσαν στη Μεγάλη Βρύση, στην ενορία, το ναό, για αντάλλαγμα σε αυτά που είχαν πάρει από τους Μεγαλοβρυσανούς. Μάλιστα. Λοιπόν, αντιδήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ και για την ιστορική αναδρομή που πραγματοποιήσαμε. Να είστε καλά.